19 Ιανουαρίου του 2016 στην Πάτρα, πληροφορούμαστε όλοι, θα ρωτήσω ποιος ήξερε, πριν το βράδυ της 19 Ιανουαρίου, εκπρόσωπο συνδέσμου, ότι υπάρχει εκείνη την ημέρα δικαστήριο το πρωί, στην Αθήνα. Το ήξερες, Γιώργο Πουσανίδη? Όχι. Κύριε Κόντα, κύριε Ξενικάκη, κάποιος ήξερε εκείνο το πρωί ότι κάναμε δικαστήριο? Το εκλαμβάνω σε όχι ως συνένεση. Πού καταλήξαμε, ρε παιδιά? Κουκιά! Κάποιος κίνησε μια διαδικασία αναγνία μας και σπέβδαμε Παναγιώτη Σοντάβαρη, είχαμε και βραστικό επεισόδιο. Να υπογράψω εγώ εξουσιοδότηση και ανεβαίνουμε πάνω. Και θυμώνουν οι πάντες. Και δεν παίρνει το μέρος μου κανείς όταν εξανίσταμε στο άκουσμα το εξής. Γιατί ανέβηκε ο κύριος Γενικός, ο κύριος Τσακρόνης. Οι κουβέντες του, διορθώστε με όλοι οι παριστάμενοι όσοι ήσασταν παρόντες εκεί πέρα. Εσύ πάντα κάνεις μνημόσυνο και το κάνεις γιατί δεν πήρες τα λεφτά. Αγαπητοί φίλοι, θα ξεκινήσω από τον Κώστα Μητσόπουλο. Μιλήσαμε ποτέ ή και από σένα, Κυριάκο Παντελίδη, για θέματα νομικής υφής? Στο παρελθόν, για άλλα θέματα ή για μία μίσθωση, Κώστα. Σας ζήτησα έστω οποτεδήποτε, έστω ένα ευρώ, έστω έδειξα ότι η διάθεσή μου να σας βοηθήσω είχε παράμετρο οικονομική. Ήξερε κανείς, κύριε Ξενικάκη? Σας έδωσα ποτέ τέτοια εντύπωση? Κάποιος, ρε παιδιά, από εδώ μέσα? Πλούταρχε, γιατί δεν σηκώθηκες, ρε Πλούταρχε, να πεις για ποιον μιλάτε, κύριε Τσαγκρόνη? Το πόνημα αυτής της διαδικασίας, Γιώργο Πουσανίδη, το δουλέψαμε μαζί? Κώστα Πούσια, σου το έστειλα το καλοκαίρι. Ολοκληρώνω, αλλά είναι επί προσωπικού. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια αποκατάσταση. Σου το έστειλα, σου το έστειλα με mail, λέγοντάς μου, Θεόφιλε, στείλ' το καλοκαίρι του 15. Στείλ' το σε μένα για να μην σου λένε ότι καθυστερείς. Και φτάνουμε να στέλνουμε ποιος τον είχε δώσει εντολή τον κύριο Βερμεσό. Ποιος κύριος ακόμα μέσα έδωσε εντολή στον κύριο Βερμεσό? Κύριε Θωμόπουλε, εσείς δώσατε στον κύριο Βερμεσό να καταθέσει αίτηση πριν τις 19 Ιανουαρίου που εγκρίνατε? Κύριε Μιχέλη, α, όχι, εσείς ήσασταν για το άλλο πλόκο λάθος. Κύριε Ταρενίδη, κύριε Μαχαιριανά, και εσείς. Τι έγινε διαδικασία, ρε παιδιά? Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε? Να δίνει δικασία μας να πάω από το παρακαλώ. Τίποτα, θα συγχωρείς. Μετά από αυτά, ας είναι απαρχή αυτήν τη στιγμή να αναδείξουμε αυτό που πραγματικά έχουμε. Ένα ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο. Φτάνει και έλεος, θα το πω, να ζούμε οι περισσότεροι υπό τον φόβο του αν θα θυμώσει. Στα νόμιμα να θυμώσει και θα είμαστε μαζί της. Και η ΕΟΠ και η ΚΕΔ και οτιδήποτε άλλο. Αλλά όχι να καταντήσουμε αυτούς όργανα σε μάχη άλλων αφετάδων. Η ανεξαρτησία δική μας δεν θα έρθει από νομοθετήματα, από προσωπικότητα και στάση.